Η μείωση του ελληνικού πληθυσμού στο 2050, που ταυτόχρονα εμφανίζει ισχυρή γύρανση, θεωρείται αναπόφευκτη. Με τον διεθνή διάλογο για τις δημογραφικές προκλήσεις να αποκτά πρωτοφανή σημασία, τα Χανιά φιλοξένησαν στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου το πρώτο συνέδριο για τη δυναμική των πληθυσμών και την οικονομική ευημερία. Είμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα ότι ο πληθυσμός μας γυράσκει. Δεν είμαστε η μόνη χώρα της οποίας ο πληθυσμός γυράσκει. Είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει κατεξοχήν ανεπτυγμένες οικονομίες. Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε όλοι μαζί τις πολιτικές, εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες αλλαγές που συντελούνται στο κομμάτι του δημογραφικού και του μεταναστευτικού. Η αύξηση του ηλικιακού ορίου ζωής του πληθυσμού έχει πολλαπλές επιπτώσεις στη δυνατότητα της οικονομίας να αναπτυχθεί και να συντηρεί ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο να μπορεί ουσιαστικά να προστατεύει τους ασθενέστερους. Ο γυράσκον πληθυσμός σημαίνει σε βάθος χρόνου πτωτικούς ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας, άρα ένα φθήνοντα ρυθμό ανάπτυξης για την οικονομία. Σημαίνει ότι όλο και λιγότεροι νέοι εργαζόμενοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας για να συντηρούν μέσω του ασφαλιστικού συστήματος όλο και περισσότερους ηλικιωμένους. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του ΟΣΑ στην Ελλάδα, Γιώργος Παγουλάτος, τόνισε ότι απαιτούνται πολιτικές που θα ενθαρρύνουν την ταχύτερη ένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας και την παράταση της απασχόλησης των ηλικιωμένων. Για πολιτικές και μέτρα που ελήφθησαν με καθυστέρηση στη χώρα μας, μίλησε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι αλήθεια το ότι έχουν δοκιμαστεί πολλές πολιτικές οι οποίες είχαν αποτελέσματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε και θεαματικά. Υπάρχει μια σειρά από πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, τα οποία έχουν να κάνουν και με την βοήθεια την οποία έχουμε για νοικοκυριά τα οποία έχουν παιδιά, ώστε να μπορέσουν να έχουν τον επιθυμητό αριθμό παιδιών. Και νομίζω ότι στην κυβέρνηση κάναμε πολλά τέτοια πράγματα. Η εικόνα στην Κρήτη δεν διαφέρει από την εικόνα που καταγράφεται σε επίπεδο επικράτειας. Για δημογραφική κατάρρευση που εντοπίζεται πανευρωπαϊκά, έκανε λόγο ο επικεφαλής του Κέντρου για τον Πληθυσμό στην Κρήτη, Άρης Αλεξόπουλος. Ένα θα σας πω μόνο, ότι τα τελευταία 20 χρόνια, από το 2004 περίπου, στην Ελλάδα έχουμε 400.000 γυναίκες σε ηλικία αναπαραγωγική, από τα 25 περίπου μέχρι τα 45, και 1,2 αριθμό γεννήσεων που αντιστοιχούν αναμητέρα. Η συρρίκνωση του πληθυσμού τα επόμενα 30 χρόνια θεωρείται βέβαιη, ενώ ακόμη πιο συρρικνωμένο προβλέπεται να είναι το εργατικό δυναμικό που θα μπορεί να υπηρετήσει τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας. Αυτό το οποίο επιβάρυνε την ελληνική κατάσταση είναι ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης μετά το 2010 υπήρχε και μια μεγάλη έξοδος ανθρώπων, κυρίως νέων και σε ηλικία που οι ίδιοι θα είχαν παιδιά, από τη χώρα μας στο εξωτερικό. Πλέον η κατάσταση έχει ισορροπήσει μεν, αλλά το ότι δεν είχαμε πολλά παιδιά στο παρελθόν σημαίνει ότι ο πληθυσμός μας στα επόμενα περίπου 10-15 χρόνια σίγουρα θα μειώνεται. Το συνέδριο που οργανώνεται από το Κέντρο Κρήτης του ΟΣΑ για τους πληθυσμούς, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και των Δημοχανίων με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, εστίασε σε ζητήματα όπως η γύρανση του πληθυσμού, οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των δημογραφικών μεταβολών και οι προοπτικές που προσφέρει η μετανάστευση.